Ο Ερίκος Κονταρίνης καταγόταν από αστική οικογένεια εύπορη. Ο πατέρας του ήταν κεφαλονίτης, που είχε μεταναστεύσει στη Βραήλα της Ρουμανίας. Εκεί είχε αποθήκες πλοία, σελέπια τα λέγανε. Ήρθε στην Αθήνα παρέα με τον Χρήστο Τζαγανέα. Το 1928 πρωτοεμφανίζεται στο έργο Κατακτητές με το θείασο του Εμίλιου Βεάκη, που στεγαζόταν στο Κυβέλης κάπου στο Σύνταγμα. Λίγο μετά συναντά τη Μαρίκα. Η γνωριμία της με τον ένα και μοναδικό σύζυγό της, Ερίκο Κονταρίνη, έγινε όταν εκείνος πήγε μία μέρα στο θείασο που έπαιζαν τα νεζεράκια και ερωτεύτηκαν με την πρώτη ματιά. Όταν η μητριά της κατάλαβε ότι κάτι συμβαίνει μεταξύ τους, μπήκε στη μέση και δεν την άφησε να το συνεχίσει, γιατί δεν ήθελε να μπλέξει με κάποιον ο οποίος δεν ήταν του επαγγέλματος. Οι δύο τους, μικροί και απένταροι, απευθύνθηκαν σε συγγενείς για να στηρίξουν τον έρωτά τους, αλλά δεν βρήκαν πρόσφορο έδαφος. Μέχρι που ο θεατρικός επιχειρηματίας Μακέδος αποφάσισε να τους φιλοξενήσει και προθυμοποιήθηκε να τους παντρέψει.